Με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο θα συνεχίσουμε, καθηγητή εντατικής και πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας και πνευμονολογίας. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε μαζί μας. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τα εμβόλια και το άλλο έχει να κάνει με τα μέτρα. Το άνοιγμα δηλαδή των δραστηριοτήτων. Να ξεκινήσουμε από τα εμβόλια, κύριε καθηγητά. Και καταρχήν θέλω να, επειδή κάποιοι εξέφρασαν και διαφωνίες για μια άποψη που διατυπώσατε σχετικά με τις εξετάσεις αιμοπεταλίων, εάν μπορούμε να τις κάνουμε πριν και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός μας σχετικά με τον εμβολιασμό με το AstraZeneca. Τι ισχύει τελικά? Αυτό το οποίο είπα είναι ότι το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές εμβόλιο. Έχει ελάχιστες επιπλοκές. Mm-hmm. Οι επιπλοκές αυτές είναι περιγεγραμμένες, είναι σπάνιες. Εάν κάποιος φοβάται ότι θα πάθει κάποια επιπλοκή, σε τελική ανάλυση μπορεί να ελέγξει τα αιμοπετάλια του. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν το συστήνω, δεν χρειάζεται να γίνεται κάτι τέτοιο ρουτίνα. Σωστά. Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι η επιστήμη αυτή τη στιγμή έχει τον τρόπο να δει εγκαίρα τι συμβαίνει. Δηλαδή, για να γίνει αυτό το σύνδρομο από το εμβόλιο της AstraZeneca, θα πρέπει να φτιαχτούν αντισώματα εναντίον, να σας το πω έτσι, των αιμοπεταλίων, που θα κάνουν δύο πράγματα. Ναι. Θα μειώσουν τα αιμοπεταλιά μας και θα τα ενεργοποιήσουν ώστε αυτά να κάνουν συσσωματώματα θρόμβους. Αν λοιπόν δεν μειωθούν τα αιμοπεταλιά μου, εξ ορισμού δεν έχω πάθει αυτό το σύνδρομο. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό ρουτίνα από κανέναν. Αλλά αν έχει κάποιο σύμπτωμα και θεωρεί ότι έχει φόβο ίδιος, ή ανησυχία ή δυσπιστία ή οτιδήποτε. Ανησυχία ή δυσπιστία, από το να μην κάνει το εμβόλιο, το να κάνει μια απλή γενική αίματος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό είπα και τίποτε άλλο. Οι νέοι πρέπει να ανησυχούν, διότι άνοιξε η πλατφόρμα για τους 30-39 και ακολουθεί το 40-44 και το 44-49. Όλες αυτές οι ηλικίες, αλλά κυρίως οι νέοι, δηλαδή από το 30 έως το 44 που θα εμβολιαστούν με AstraZeneca. Υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχούν? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχούν. Αν υπήρχε λόγος ανησυχίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είχε ξεκάθαρα πει ότι αυτές οι ηλικίες δεν πρέπει να εμβολιάζονται. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και το Υπουργείο μαζί με την κυβέρνηση δεν θα δίναν ποτέ κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν σήματα κινδύνου στην Βρετανία, πρέπει να το ξεκαθαρίσουν. Που το εμβόλιο της AstraZeneca κυρίως και δευτερευόντως της Pfizer από την πρώτη και μόνο δόση μείωσε, προσέξτε τι σας λέω, τις εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού κατά 90%, δεν υπήρξε κανένα μα κανένα πρόβλημα ούτε στους νέους. Δεν κινδυνεύουν οι νέοι μας, πρέπει να τρέξουν να κάνουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο έχει ελάχιστες, απειροελάχιστες πιθανότητες να μας κάνει επιπλοκή. Είναι πολύ μικρότερες από την πιθανότητα να πάθουμε σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα την ώρα που πηγαίνουμε στο εμβολιαστικό κέντρο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο για τα εμβόλια, για να περάσουμε και στα μέτρα, κύριε καθηγητά. Η αλλαγή των δόσεων, της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca από τις 12 εβδομάδες στις 8, πρέπει να προκαλεί ερωτήματα σε όσους θα το κάνουν? Γιατί μπορούσαν να κάνουν μέχρι τις 12 εβδομάδες, τώρα μπορούν να το φέρουν νωρίτερα. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό δεν μπορώ να σας το ερμηνεύσω εγώ. Είναι δεδομένο ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έχει φανεί σε μεταναλύσεις μετά την αρχική μελέτη ότι μεγιστοποιείται στις 12 εβδομάδες, αλλά και στις 8 εβδομάδες η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι δεδομένο ότι όσο πιο γρήγορα κάνω τη δεύτερη δόση, όσο πιο γρήγορα αποκτώ πλήρη κάλυψη. Γιατί ναι, μεν η πρώτη δόση με καλύπτει σε σημαντικό ποσοστό, αλλά πολύ λιγότερο από αν κάνω τη δεύτερη δόση. Αν λοιπόν έχω την ευκαιρία να την κάνω πιο σύντομα, χωρίς το εμβόλιο να χάσει σε αποτελεσματικότητα, όπως γίνεται στους, αν το κάνω στους δύο μήνες, είναι προτιμότερο, γιατί πολύ γρήγορα μετά από τη δεύτερη δόση, δηλαδή στις 15 μέρες μετά, θα έχω πλήρη κάλυψη από τη σοβαρή νόσο, μηδενική πιθανότητα να πάω στο νοσοκομείο και ένα ποσοστό κάλυψης γύρω στο 75-80% από την ήπια νόσο παρουσία των μεταλλάξεων. Δηλαδή, σωστά, είναι ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα τώρα. Πάμε στα μέτρα χαλάρωσης. Πάμε σε αυτά που θα ζήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Εσείς ούτως ή άλλως σταθερά λέγατε ότι πρέπει να ανοίξει η εστίαση. Ανοίγει η εστίαση την προσεχή Δευτέρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, όπως λέγατε και για, και για τα μικρά μαγαζιά. Όλες αυτές τις μέρες που το εμπόριο είναι ανοιχτό, δεν ξέρω ποια είναι η επιδημιολογική επιβάρυνση που υπάρχει, αν υπάρχει επιβάρυνση, και αν ορθώς ανοίγει η εστίαση την προσεχή Δευτέρα, κύριε καθηγητά. Κύριε Τζουνοθέ μου, τελείως ανακόλουθος να πω τώρα ότι δεν ανοίγει ορθώς η εστίαση, όταν ένα ολόκληρο μήνα υποστηρίζω την άποψη ότι το άνοιγμα της εστίασης θα έχει τρία καλά. Ναι. Πρώτον,
ανακατευθύνει επικίνδυνες επαφές που γινόντουσαν μέσα στα σπίτια μας, ο ένας στο σπίτι του άλλου, του φίλου, του συγγενούς, για να βρεθούν, θα μπορεί τώρα να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο. Στον εξωτερικό χώρο η μετάδοση του κορονοϊού, μεταδοτικότητα, είναι περίπου 20% λιγότερη. 20%. Άρα, αν μπορώ να βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο με τους φίλους μου, με τους συγγενείς, έχω 20% προστάση. Μικρότερη πιθανότητα, είναι τεράστιο το νούμερο. Δεύτερον, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην εστίαση και ήταν σε αναστολή εργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνανε, αφού ήταν όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι τους, πηγαίνανε ο ένας στο σπίτι του άλλου, τους φίλους τους. Μετάδοση λοιπόν και εκεί. Τώρα θα δουλεύουν. Μείωση της μετάδοσης. Και ταυτόχρονα, όταν ένας άνθρωπος είναι σε αναστολή εργασίας, ψυχολογικά και μόνο έχει και οικονομικές δυσκολίες, έχει, πώς θα σας το πω, μία άρνηση θα μπορούσε φορές, από την αντίδραση να τηρήσει τα μέτρα. Ναι. Άρα, θα γίνει και πιο καλός στην τήρηση των μέτρων ο εργαζόμενος, ο οποίος πλέον βλέπει προοπτική μπροστά του. Θα μπορούσε από την προσεχή Δευτέρα να επιτραπεί και η μετακίνηση από νομό σε νομό, κάτι που δεν επιτρέπεται τώρα. Κοιτάξτε να πείτε. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η κίνηση από νομό σε νομό θα έπρεπε να επιτραπεί τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους και αυτούς που έχουν αναρρώσει. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά έκανε η κυβέρνηση και οι λοιμοξιολόγοι που προφανώς εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση την επιλογή να προσπαθήσουν να προστατεύσουν κάθε κομμάτι της ελληνικής επαρχίας. Επειδή στην επαρχία υπάρχουν και λίγα τμήματα τα οποία είναι με μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο από ό,τι είναι τα αστικά κέντρα, έγινε η επιλογή να μην επιβαρυνθούν. Μάλιστα. Νομίζω ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά σε κανονικότητα. Θα επιτραπούν και οι μετακινήσεις. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιοποίηση στους εμβολιασμένους και στους έχοντες αναρρώσει. Πιθανό να θεωρήθηκε ότι θα ήταν άδικο για τους άλλους πολίτες που και αυτοί θα ήθελαν να έχουν εμβολιαστεί και δεν επελέγει. Ναι. Νομίζω όμως ότι είμαστε κοντά στο τέλος. Θερμή παράκληση. Ό,τι ανοίγει προς τους συμπολίτες μου. Ό,τι ανοίγει τώρα, ας πούμε η εστίαση, να το προστατέψουμε. Να μην μετατρέψουμε, για παράδειγμα, τις καφετέριες σε ορθάδικα και να γίνουν επιδημιολογικά επικίνδυνα. Μπορούμε να είμαστε σε μικρότερες παρέες σε όλες τις καφετέριες, δηλαδή, και να μην γίνεται συνωστισμός. Άρα, κύριε καθηγητά, τελειώσαμε με το τρίτο κύμα και δεν περιμένουμε τέταρτο, ή δεν έχουμε ξεμπερδέψει καν με το τρίτο? Το τρίτο κύμα θα αρχίσει να υπάρχει αρχία ύφεσης και λόγω καιρού, η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού, δεν την εξαφανίζει αλλά την μειώνει, και ταυτόχρονα έχουμε πλέον πάρα πολλά εμβόλια. Από μας εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα εμβολιαστούμε. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκε χθες η κυρία Θεοδωρίδου και είπε, και πολύ σωστά, ότι πλέον έχουμε δεδομένα ασφαλείας για το εμβόλιο της Pfizer σε εγγύους. Περιγραφικά δεδομένα δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine. Αμέσως ο κόσμος σκέφτηκε ότι το εμβόλιο της Άστρα έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, απλά δεν έχει ακόμα αυτά τα δεδομένα ασφαλείας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σήμα κινδύνου. Καλά κάνετε. Δηλαδή, το να χαλάμε τη φήμη, να χαλάμε τη φήμη ενός εμβολίου είναι λάθος προσέγγιση. Απλά είμαστε πιο σίγουροι για το εμβόλιο της Pfizer, γιατί δημοσιεύτηκαν δεδομένα. Μέχρι να ανακοινωθούν οι μελέτες και για την AstraZeneca. Σωστά. Μία εβδομάδα πριν η οδηγία ήταν για τις εγγύους: κάντε όποιο εμβόλιο σας είναι διαθέσιμο, γιατί ο κίνδυνος από την νόσηση από τον κορονοϊό είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που δεν έχει βρεθεί να υπάρχει από τον εμβολιασμό. Άρα, μάλιστα, να παίρνουμε το σωστό μήνυμα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα καλό πολύ Πάσχα. Για ακόμη μία φορά. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα και σε εσάς.